Καλό. Ο οικογενειακός στάφος. Βεβαίως. Αστειεύεστε τώρα. Βεβαίως. ναι, κάθε τρία χρόνια δεν πληρώνεις 180 ευρώ. Δεν αστειεύετε. Έχει έμφυα ο οικογενειακός. Είναι οικογενειακό παραμονή στο κημητήριο. Κοπεδάκι είναι. Πληρώνεις το κοπεδάκι. Το κοπεδάκι εκεί το πληρώνεις. Κύριε Μπαμπούλα, γεια σας. Να είστε καλά. Βασίλη, Μπαμπούλα, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και σένα. Ναι, Βασίλη, όταν σε ρωτάνε τι δουλειά κάνεις στην παρέα, σε γνωρίζει μισό-μισό, κύριε Μπαμπούλα, στο γιο. Σε γνωρίζει τώρα μια κοπέλα, ας πούμε, και θέλει να σε φλερτάρει και αρχίζει δουλειά, το τι δουλειά κάνεις. Πώς την περιγράφεις τη δουλειά, τι λες. Το τελευταίο που έχω πει είναι ταξιδιωτικό γραφείο, αλλά το αφήνω. One way. Κυρία Τσαπανίδου, εγώ λέω ότι είμαι εργολάβος και ότι χτίζω σε βάθος. Και όλοι νομίζουν τι λέει, γέφυρες, τούνελ, και τα αφήνω στην... Αλλά είστε καταπληκτικοί και οι δύο. Είστε καταπληκτικοί, το λέει και ο λόγος. Στις κηδείες πάμε και γελάμε, έτσι είναι, στους γάμους κλαίμε. Για να ξορκίσουμε το κακό. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Λία ανέβαζε iPop. Γράφε iPhone. Κάνε κανονικά συνέντευξη. Φυσικά, συνεχίζει όλο το θέμα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Δεν υπάρχει. Οι μπαμπουλέοι γράψαν ιστορία, έτσι. Είμαι εργολάβος και χτίζω σε βάθος ή έχω γραφείο ταξιδιών. Έτσι. Ένα ταξίδι και καλό σε αυτή τη ζωή. Έμφυα, ε. Έμφυα. Κοπεδάκι είναι. Αν τον έχει αγοράσει, είναι ένα κόπεδα. Και αν είναι χτισμένο κάτι μεγάλο, έχει και ύψος. Το οίκημα. Ναι, ρε παιδί μου. Το οίκημα δεν το έχω ψάξει, είναι η αλήθεια, αλλά είναι μικρό. Μπορεί και να είναι κάτω από το. Όχι, δηλαδή πληρώνει. Αυτό το δηλώνει στο ε9 σου, ότι έχει ιδιόκτητο τάφο. Τι λες τώρα. Δηλώνονται οι τάφοι κανονικά. Άμα είναι ιδιόκτητο δηλαδή ο τάφο, δηλώνεται κανονικά. Πώ υπάρχουν στην Ελλάδα ιδιόκτητοι. Δεν το έχω ψάξει, α πούμε. Τι είναι πολύ ρεσάκι, πού το ξέρει εσύ. Είναι πολύ ιδιόκτητοι τάφοι. Είναι πολύ ιδιόκτητοι τάφοι. Είναι πολύ, πολύ ιδιόκτητοι τάφοι. Παιδιά, είναι πολύ ιδιόκτητη τάφη σε μια χώρα που δεν έχει καν νεκροταφεία, θα πει στους νεκρούς της. Γι' αυτό δεν υπάρχει. Γιατί είναι λίγη λοιπόν και περιζήτητη να υποθέσω. Α, όχι, περίμενε. Σε σχέση με τα νεκροταφεία είναι πολύ ιδιόκτητη τάφη. Ναι. Σε σχέση με το πόσοι είμαστε είναι λίγοι. Ναι, προφανώς. Εντάξει, δεν υπάρχουν 5 εκατομμύρια ιδιόκτητη τάφη. Κοίτα τώρα απορίες που έχω. Σου είπε 15 χιλιάρικα. Δεν είπε. Α, δεν 15, το άκουσα γιατί μου μίλησε. 15 χιλιάρικα. Αγόρασε τώρα, λέει, πριν από μια εβδομάδα και το ιδιόκτητη τάφη. Στη Θεσσαλονίκη κάνει 15. Στην Αθήνα στο πρώτο. Στο πρώτο θα είναι πολύ ακριβώς και δεν νομίζω ότι υπάρχουν κιόλας. Είναι πολύ δύσκολο. Πόσο, πες μια τιμή περίπου. Είναι, ξέρω. Στο Twitter κανένας, τίποτα δεν είναι από φήμες. Αυτό είναι από φήμες. Έτσι, ότι μιλάμε για πολλά χιλιάδες ευρώ για να αγοράσεις ιδιόκτητο τάφο στο πρώτο νεκροταφείο. Δεν ξέρω άμα υπάρχει και άμα διατίθεται κιόλας τώρα. Νομίζω ότι έχει γεμίσει το. Μάλιστα. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις. Δεν μπορώ να πω σήμερα, γελάσαμε κιόλας. Πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν. 14-7-48. Ελάτε να σας δείξω τώρα. Ελάτε να σας δείξω τώρα τι έχουμε στην προσφορά της ημέρας. Τηλεόραση. Όλα τα λεφτά. 47 ιντσών. Να βλέπεις με την άνεσή σου. Όλες τις λεπτομέρειες της εικόνας θα τις βλέπετε σε αυτή την τεράστια οθόνη. Και αν θέλετε να δείτε για 3D, το υποστηρίζει γιατί είναι Smart TV 3D. Έχουμε και τα γυαλιά εδώ να βλέπετε ταινίες 3D. Έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο. Galaxy Samsung A5 δικό σας. Ένας PlayStation 4 με ένα παιχνίδι να το δοκιμάσετε απευθείας, να χαρείτε με την οικογένεια ή να βλέπετε ταινίες στην τηλεόρασάρα αυτή. Και το αγαπημένο μου, το λατρεμένο μου, αυτό που μόνο του είναι δώρο όλα τα λεφτά. Αλλά δείτε εδώ, είναι το τέταρτο κομμάτι της προσφοράς. Το MacBook Air, δείτε εδώ ομορφιά, δεν θα φεύγει από τα χέρια σας. Θα σας λύσει τα χέρια, γραφείο, σπίτι, σπίτι, γραφείο. Ακόμη και όταν βγαίνετε έξω, το έχετε στην τσάντα και θα έχετε μαζί σας όλη σας τη ζωή. Δικό σας στο 14-7-48. Καλή επιτυχία σε όλους. Διάλειμμα.